Εδώ τώρα και είναι βιβλία. Ότι θα φτάναμε στο σημείο να βλέπαμε το παραμύθι, το εικονογραφημένο του Ευγένιου Τριβιζά, του εθνικού μας παραμυθά που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Να καίγονται τα βιβλία του στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία της Χαλκίδας. Μεσαίωνας. Δεν το περίμενε κανένα. Μεσαίωνας. Εικόνες πλατείας Όπερας Βερολίνου 1933, όταν έκαιγαν τα βιβλία. Και με τις μάγισσες. Να κερεμπάσουμε τις λοιπόν, μάγισσες. Είναι ένα βιβλίο παιδικό που δόθηκε δωρεάν, που δεν πληρώθηκε κανένας στους μαθητές του Δημοτικού, με τίτλο «Όχι, δεν θα μπει στη μύτη μας, δεν θα μπείτε στη μύτη μας». Και προτρέπει τους μαθητές να γνωρίσουν μέσα από μια εικονογράφηση τον κορονοϊό και πώς μπορούν να προφυλαχθούν. Εδώ μαζεύτηκαν οι άνθρωποι στην κεντρική πλατεία της Χαλκίδας, έκαψαν τα βιβλία, έκαψαν τις μάσκες, φανατικοί αντιεμβολιαστές, βγήκαν με το πρόσωπό τους λέγοντας ότι εμείς τα παιδιά μας δεν επιτρέπεται. Από το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε. Βεβαίως, από το Υπουργείο Παιδείας δόθηκε 1 εκατομμύριο αντίτυπα δόθηκαν από το Σεπτέμβρη στα σχολεία και η εκπομπή μας έχει για πρώτη φορά την απάντηση του εκδοτικού οίκου. Αποκλειστικά θα ακούσουμε. Και να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους, επειδή κάθε μέρα αυτή η εκπομπή και απευθύνομαι στην αρχισυνταξία και στην συντακτική ομάδα, γιατί είμαι πολύ περήφανος για τους συνεργάτες μου φέτος, πραγματικά, τα παιδιά που δεν τους βλέπετε, αλλά είναι πίσω από τις κάμερες. Θέλω να σας πω λοιπόν και να κάνω μια έκκληση στους συναδέλφους των site και των εκπομπών. Είναι μια βασική αρχή. Όταν παίρνουμε κάτι που έχει βγάλει μια άλλη εκπομπή, αναφέρουμε τουλάχιστον το όνομα της εκπομπής. Δεν κολλάμε κάτι όταν το αναφέρουμε το όνομα της εκπομπής. Είναι στοιχειώδης διοντολογία, κύριοι συνάδελφοι. Ποιος το έκανε? Τέλος πάντων. Να δούμε άνθρωποι λοιπόν. Που δεν υπολείπτομαι έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Κάποιοι τους διαβάζουν. Να δούμε λοιπόν για πρώτη φορά εδώ στο πρωινό την απάντηση του εκδοτικού οίκου. Είναι η εκδόσεις πεδίο ελληνικά γράμματα για το κάψιμο των βιβλίων του Τριβιζά. Εικόνες βιβλίων να καίγονται στην πυρά προξενούν φρίκη και θλίψη και φέρνουν στο νου μας τις πιο σκοτεινές και επώδυνες σελίδες της ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι εκδόσεις πεδίο ελληνικά γράμματα καταδικάζουν απερίφραστα τέτοιου είδους σκοταδιστικές ενέργειες απέναντι στο πολύτιμο αγαθό του βιβλίου και φυσικά σε έναν τόσο σημαντικό πνευματικό άνθρωπο όπως είναι ο Ευγένιος Τριβιζάς, ο οποίος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή και το έργο του στην υπηρεσία του παιδικού βιβλίου και στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών μας. Είναι ανεπίτρεπτο να βλέπουν να καίγονται σε πλατείες, σε δημόσια θέα βιβλία, παιδικά βιβλία και να θυμίζουν εικόνες των Ναζί και του Μεσαίωνα το 2021 στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της Ευρώπης, στην Ελλάδα που υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις, γι' αυτό έχουμε και τη δημοκρατία μας εδώ, αλλά είναι ανεπίτρεπτο, επαναλαμβάνω, και να μην κουνιέται κανένας και να βλέπουμε 10-15 άτομα μαζεμένους και να λένε θα κάψουμε βιβλία γιατί δεν συμφωνούμε. Κανένα υπάρχουν βιβλίο, πάρα πολλά βιβλία που δεν συμφωνούμε. Δεν το ακουμπάμε, κανένα βιβλίο δεν ακριβώς. Το καίμε, κανένα ακριβώς. Βιβλίο δεν το λερώνουμε. Όλα τα βιβλία, αυτό είναι παιδεία, πρέπει να γνωρίζουμε και τα παιδιά μας πως πρέπει να τα σεβόμαστε. Όποιο βιβλίο και να είναι αυτό, το βιβλίο είναι κάτι ιερό. Και σαν ιερό πρέπει να αντιμετωπίζεται. Από την άλλη, μπορώ να καταλάβω τη λογική, αλλά αυτός ο τρόπος είμαι τόσο κατά και είναι τόσο άσχημος και τόσο βίαιος και τόσο, μην χρησιμοποιήσω άλλο επιθετικό προσδιορισμό. Από την άλλη, μπορώ να καταλάβω ότι μέσα από τα παραμύθια που περνάς κάποια μηνύματα, πολλές φορές αγγίζεις το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού και το πειράζεις. Μπορεί κάποιος να πει, γιατί να θέλεις να πειράζεις το δικό μου το παιδί χωρίς να δώσω εγώ την έγκριση. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εγώ κάποιες φορές παίρνω ένα βιβλίο στα χέρια μου. Δεν μου αρέσει η διασκευή συγκεκριμένη και η μετάφραση που γίνεται από έναν μεταφραστή, ενός συγγραφέα ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Δεν μου αρέσουν οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, γιατί θεωρώ ότι κάπως λίγο το μήνυμα παραφράζεται, πηγαίνει και αλλού. Έχω το δικαίωμα σαν γονιός να το αλλάξω, έχω το δικαίωμα να μην το διαβάσω το βιβλίο. Όταν όμως αυτό γίνεται με κάποιο τρόπο υποχρεωτικά, περνώντας ένα μήνυμα, μπορώ να καταλάβω και την άνεση ότι πρέπει ο γονιός να ξέρει τι βιβλία μεταφέρονται σε μια ευαίσθητη ηλικία από τα παραμύθια. Αυτό, όλα τα βιβλία όμως πρέπει, είναι ιερά για μένα. Πώς δεν υπάρχει μπορεί κάτι να πιστεύεις ότι το παιδί σου θα ενοχληθεί από το περιεχόμενο του βιβλίου και όχι από αυτό που σε βλέπει να κάνεις. Υπάρχουν κάποια βιβλία που λένε το διαζύγιο είναι ένας τρόπος να περάσει μέσα ένα παραμύθι πώς ένα ζευγάρι παίρνει διαζύγιο. Εγώ μπορεί σε ένα από αυτά τα χιλιάδες που υπάρχουν να μην μου αρέσει η αισθητική και ο τρόπος που είναι διατυπωμένα. Έτσι δεν είναι. Δεν έχω το δικαίωμα να πω στο τετράχρονο, πεντάχρονο παιδί μου, εγώ να επιλέξω ποιο είναι το βιβλίο από τα χιλιάδες που υπάρχουν. Αυτή τη θέση μπορώ να την καταλάβω. Αυτό όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για μένα. Μπροστά στα μάτια των παιδιών τους πιάνουν ένα καθηγητή και του περνάνε χειροπέδες. Τη δεύτερη και ένα βιβλία. Το κάψιμο των βιβλίων το έχουν κάνει οι Ναζί και ξέρουμε που οδήγησε αυτό το πράγμα. Εγώ σαν απλός πολίτης μιλάω, καταλαβαίνω ότι πίσω από αυτό υπάρχουν
άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι δίπλα σε αυτό. Για παράδειγμα, η Εκκλησία, μέρος της Εκκλησίας. Ευτυχώς επίσημα η Εκκλησία και οι άνθρωποι που είναι δίπλα από τον Αρχιεπίσκοπο και είναι και μορφωμένοι και καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, δεν το κάνουν. Αλλά υπάρχει ένα μέρος της Εκκλησίας το οποίο όλο αυτό το υποδαβλίζει. Γιατί αυτοί όλοι πίσω έχουν ένα ηθικό αποκούμπι. Όλη αυτή η δαιμονοποίηση, όλη αυτή η συνωμοσιολογία που ουσιαστικά οδηγεί σε μια τρέλα, είναι ένα πράγμα πραγματικά θλιβερό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Γερμανοί δεν είναι διαφορετικοί άνθρωποι από εμάς, ούτε έχουν ένα κέρατο. Κάποιος τους πούλησε έναν κίνδυνο αόρατο και τους έδινε και τη λύση. Πάμε να κάψουμε βιβλία, πάμε να κάψουμε τους Εβραίους, πάμε να κάψουμε το ένα, να κάψουμε το άλλο. Αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο και από τον Βαγγέλη Περίνα έχουμε στο σημείο αυτό. Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα. Και μουσικοθεατρικό έργο από τη λυρική σκηνή το ίδιο βιβλίο. Μάλιστα. Αυτά που βλέπουμε δεν θα τα πιστεύαμε πριν από μερικά χρόνια. Αν μας λέγανε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα καίνε βιβλία παιδικά, δεν το πιστεύεις. Και το δυστύχημα είναι ότι αυτά τα έχουμε ζήσει μόνο κάτω από καθεστώτα τα οποία ξέρουμε πόσο στήριξαν στην ανθρωπότητα. Και οι Ναζί το χρησιμοποίησαν και στο Μεσαίωνα. Ξέρουμε το τι ακριβώς ήταν το επόμενο βήμα. Και βεβαίως, όπως κάθε πράξη, υπάρχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Στη Βουλή ακούσαμε να επιτίθεται στο βιβλίο ο κύριος Βελόπουλος. Είδαμε και τις αναρτήσεις τις σχετικές κατά του βιβλίου από τον κύριο Πετράκο. Πάντα φτάνουμε στην ίδια πηγή. Από την ίδια πηγή εκπορεύονται τέτοιες πράξεις που βλέπουμε και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα έρθουν και χειρότερα.